Ξεκίνημα για τον Γιούκτα. Ήταν μια στιγμή που περιμέναμε όλη στην ομάδα. Μια στιγμή η οποία την αξίζαμε σαν ομάδα με βάση αυτό που είχαμε δείξει όλο τον χρόνο. Δικαιωθήκαμε, η αδικία των Μπαράζ μας δικαίωσε εν τέλει με την κατάσταση που έγινε. Η ομάδα άξιζε να βρίσκεται στη Β' κατηγορία. Έκανε μια απίστευτη πορεία πέρυσι στη Γ' Εθνική σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Έκανε πρωτάκουστα πράγματα για ομάδα της Κρήτης σε αθηναϊκές έδρες. Έδειξε ότι είχε μια ψυχή λιονταρίσια και ήταν καθόλου αδίκαιη η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και θα ήταν κρίμα η ομάδα αυτή να μην ήταν σε αυτήν την κατηγορία. Εσύ γνωρίζεις καλά το πρωτάθλημα. Έχεις αγωνιστεί αρκετά χρόνια στο Super League 2. Έχεις βάλει και πολλά γκολ με όλες τις ομάδες που έχεις παίξει. Προσωπικά, πώς το βλέπεις αυτή την επιστροφή σου σε επαγγελματική κατηγορία? Θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος, γιατί η προκήρυξη είναι τέτοια η οποία για να κατακτήσεις τη θέση σου και στην επόμενη χρονιά θα πρέπει να κάνεις μια πορεία πρωταθλητισμού. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς όμως έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά. Πιστεύω ότι είμαστε καλά όπως είμαστε τώρα. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Δύσκολο το ταξίδι θα είναι, αλλά θα φανεί στο γήπεδο. Τώρα πολλοί ξεκινάνε σαν φαβοροί και στην πορεία τα έχουμε δει στο παρελθόν αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί πέφτουν πολλές ομάδες. Επιστρέφουν πλέον στον... Ήρθαν στο Γιούχτα και πρόσωπα με τα οποία έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Στον Εργοτέλη, ίσως και σε άλλες ομάδες του Super League 2. Οργανωτικά η ομάδα κάνει βήματα. Έχετε δημιουργήσει ήδη έτσι ένα καλό team που γνωρίζεσαι και από παλιότερα. Εντάξει, λίγο πολύ στην Ελλάδα γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Είναι μικρός ο κύκλος, η αγορά είναι μικρή. Σίγουρα, εντάξει, έχουν έρθει καινούργια παιδιά. Φύγανε παιδιά από την ομάδα την περισσινή. Εντάξει, έχουμε ένα καλό σύνολο. Θα δείξει πώς θα είναι στο γήπεδο, θα δείξει πώς θα δουλέψει όλο αυτό το πράγμα. Okay.